κανιόνο, μπρο, αλλά. Αυτό που έγινε πλέον διοργάνωση λέει με του καινούριου Κάσερ, την Ζαμπέλα και τον Αμένα. Άρα, μ' άρεσε πάρα πολύ η διοργάνωση στην Ελλάδα και ασχολούμαι και μ' αρέσει να βλέπω. Εντάξει, μπρο, αυτό είναι, ξέρει. Καλό είναι, θετικό είναι αυτό. Εγώ θα, αν πρέπει να σου πω τη δική μου άποψη, είναι ψιλοκενική. Ότι. Ότι. Όχι, τι έχω πάρει άλλη, ναι. Εμένα προσωπικά με έχει κουράσει όλη η φάση στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής. Και δεν ξέρω καν γιατί συνεχίζω να παίζω. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να βρω ένα λόγο που συνεχίζω να παίζω. Αλλά. It's fine, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς να σου πω, ρε φίλε, δηλαδή. Είναι λίγο cringe, δηλαδή στην Ελλάδα είναι λίγο cringe η φάση. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ ας πούμε αν ήμουν θεατής, νομίζω ότι δεν θα σχολιόμουν καθόλου. Έτσι πιστεύω, γιατί. Εν τω μεταξύ τώρα βγαίνει και Άννα, ήθελα φλάσκα κανονικά. Τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι. Αν ήμουν θεατής, δεν θα ήθελα να βλέπω. Τι Μοργάνα το πρέπει. Νομίζω είναι και Άννα το. Δεν ξέρω, δηλαδή, νομίζω ότι αν ήμουν θεατής, δεν θα μου έκανε το ενδιαφέρον. Τώρα μπορεί να. Ξέρεις, υπόθεση είναι, αλλά. Ρε φίλε, χρόνια πριν, ας πούμε, όπου έπαιζα κιόλας, έτσι. Έπαινα, έβλεπα και τα άλλα games και είχε ενδιαφέρον. Λέγω, ω, ας πούμε, αυτός εναντίον αυτού ή του άλλου, ξέρω εγώ. Τώρα δεν μου. Δεν ξέρω, είναι λίγο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, είναι λίγο περίεργο, ρε φίλε. Έχει φύγει το hype, δεν μπορώ να. Δεν ξέρω πώς το εξηγήσω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω πάντα, ας πούμε. Π.χ. ας πούμε, βλέπω άλλα αθλήματα, έτσι. Π.χ. ας πούμε, η μπάλα. Η μπάλα είναι διαχρονική αξία, ρε φίλε. Δηλαδή, η μπάλα θα έχει πάντα hype, έτσι. Η μπάλα θα έχει πάντα hype, έτσι. Ό,τι και να γίνει, θα λες, ω, μ' αρέσει, αν είσαι φίλαθλος, ας πούμε, αν είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, πάντα θα βλέπεις μπάλα, ό,τι και να γίνει. Είτε υπάρχει hype, είτε όχι, ξέρω εγώ, αν είσαι, ας αρέσει το NBA, θα βλέπεις πάντα. Το LOL μου φαίνεται ότι κάποιες φορές έχει hype, κάποιες φορές είναι ό,τι να είναι. Όσο περνάει ο καιρός, φεύγει. Δηλαδή, νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να παίζουμε με τον κόσμο εμείς οι παίκτες και να δημιουργούμε ενδιαφέρον. Και. Σε αυτό δεν ξέρω βασικά τι ακριβώς φταίει, αλλά νομίζω ότι είναι μια πικρή αλήθεια. Ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να παίζουμε με τον κόσμο, να το δίνουμε το hype, να δημιουργούμε hype ανάμεσα στους παίκτες ή ξέρω εγώ και χίλια δυο. Δεν ξέρω, έτσι. Τώρα εντάξει, μπορεί και εγώ να λέω ότι να είναι, αλλά αυτό νιώθω. Τώρα η Μοργάνα, αν ξεκινήσει level 1 με Q και τον Τζάρο, την αφήνω σίγουρα μισό live στο all-in. Τώρα η Μοργάνα δεν θα ξεκίνησε από Blue Echo. Α, μετά βγήκε, ξεκίνησε απλό. Μπρο, τι ακριβώς κάνεις. Εκεί τι ακριβώς έκανες. Μόλις έμεινες 10 life και έχασες τα πρώτα 3 creep, που σημαίνει ότι είναι open το lane για σένα. Επίσης, για σου level 1 σκότωσε την Κιάνα, οκ. Μπρο, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Τώρα αν είχα flash εκεί. Έλα, πείτε την ατάκα που σας αρέσει. Γουλού, αν εκεί είχες flash τώρα θα σκότωνες. Έλα, αφού είναι η αγαπημένη σας ατάκα. Η Μοργάνα είναι λίγο fucked up, ή μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Η Μοργάνα είναι λίγο fucked up. Δείτε τώρα κάτι, θέλετε να δείτε κάτι. Α, πήγε level 2. Εν τω μεταξύ, αν είχε βάλει, νόμιζα είχε βάλει Q, ρε. Γουλού, αν είχες εκεί flash τις κόντονες, γουλού, το flash είναι καλύτερο. Ωπα ρε Μοργάνα, τι κάνεις. Τι έκανε! What the fuck! Φλίπαρε η Μοργάνα! Βέβαια και το κρύμπλοκ που φάγα ήταν για να φλιπάρω. Γιατί εδώ αν πέθαινα και γινόταν καμιά μαλακία θα είχα φλιπάρει τον κόλο μου. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα εδώ τι μυθικά item θα βγάλουμε, ρε παιδιά. Τρίνιτι. Τώρα πες να έχω πάρει ό,τι να είναι items, αλλά. What? Εδώ το W μου να μάθει το πήρε το C. Κάτσε, τι δεν είναι full περίεργο. Εκεί πέθανε η Μοργάνα κανονικά. Καλά, αυτό και έρευνα, εντάξει. Κοίτα εδώ ρε μα. Για ένα life μένει το seal και δεν φεύγει το stun. Λοιπόν, παιδιά, εδώ όμως δεν γίνεται. Έλα, εντάξει, το dodger, ρε. Συστηρείτο απλά. Συστηρείτο. Συστηρείτο. Εδώ το bind το dodger, ρε. Αλλά επειδή είναι η Ρίτο έχει C, το έφαγα. Okay. Δεν μ' αρέσει καθόλου το build path στο Zaxxer Fail, είναι πολύ περίεργο. Δεν ξέρω, ούτε το Trinity μ' αρέσει σαν item, μήπως θέλει Gore Trigger. Κάτι με χαλάει στο Zaxxer Fail, δεν ξέρω. Ρε φίλε, το ξέρω!
Μαλάκα, το Steam δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σπάει με τον W, μα αλήθεια. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρώτα εδώ τώρα θα παίξεις και έχασες. Τζάνα, δεν ξέρω γιατί κυνηγάς, αλλά δεν θα πάρεις καινούρα. Α, είναι από αυτούς η Τζάνα, οκ. Μπρο, εδώ πεθαίνεις, δεν είναι πω. Τώρα εκεί ο Έκοπος βρέθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η Μοργάνα θα με περάσει τα level τώρα. Ο Έκοπος βρέθηκε εκεί πέρα. Ο Έκο με περνάει και στο farm με το μεταξύ. Νομίζω θα το πληρώσει βρω αυτό που έκανε. Ο παπά σου! Αρχηγό, ο παπά σου. Βασικά ρε φίλε ξέρεις τι, θα σου πω, το σκέφτηκα λίγο. Το build στο Jax πρέπει να βασίζεται στο attack speed πλέον, νομίζω. Ο Jax παίζεται Trinity που δίνει extra attack speed και μετά βγάζει χαπάκια Blade, έτσι παίζεται. Δεν υπάρχει άλλο build στο Jax, πραγματικά. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο. Είναι αυτό, Trinity, Blade, παίρνει το extra attack speed. Το Trinity, τώρα ούτως ή άλλως το Trinity, αν θυμάμαι καλά, δίνει γενικά attack speed, έτσι. Δίνει 35%. Και απλά τον παίζει με attack speed, Blade και μετά τον pass full tank, δηλαδή. Βασικά, κοιτάξτε το Jax build πώς είναι. Είναι σχεδόν όπως πριν, αλλά με κάποιες μικρές διαφορές. Δηλαδή, είναι Trinity, μετά βγάζεις καπάκια Blade, δεν πας για CDR, δεν μπορείς να βγάλεις CDR στο Jax build, δεν γίνεται. Blade, και μετά αν οι άλλοι έχουν πολύ tankiness, πας για Black Cleaver, γιατί χρειάζεσαι το Armor Pene. Αν και στον Jax μπορείς να βγάλεις η Armor Pene ακόμη και το item αυτό, αυτό εδώ. Δεν είναι πολύ κακό. Δηλαδή κάνουν και slow τα κουμπιά σου. Μπρο, θα σου ανοίξω πώς βασικά εδώ πέρα. Okay. Βγάζεις blade και μετά αναλόγως τι έχουν οι άλλοι, πας σε ένα άλλο item. Το Black Cleaver δεν είναι core. Okay. Δηλαδή κάπως έτσι πηγαίνει η φάση. Blade δεν έχει πολύ μεγάλη αλλαγή όπως πριν, αλλά είναι λίγο εντάξει. Και φαντάζομαι μετά ότι μπορείς να βγάλεις. Τώρα να βγάλεις κάτι τέτοιο δεν πρέπει, αλλά ίσως μπορείς να βγάλεις, θα σου πω τι μπορείς να βγάλεις. Αυτό μάλλον όχι. Θα σου πω μετά τι μπορείς να βγάλεις. Γιατί slow έφαγα εκεί. Και μετά μπορείς να πας ίσως για health, δηλαδή να έχεις λίγο sustain με είτε Sterax Cage, το οποίο δεν είναι κακό το Sterax Cage. Είτε μπορείς να πας για full tanky. Αλλά ξέρεις τι, απλά το πρόβλημα είναι ότι στο Jax πλέον δεν μπορείς να βασιστείς στο CDR. Δεν, δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις CDR item στο Jax, δεν γίνεται. Κάπως έτσι πηγαίνει η φάση. Και μετά τον πας full tankiness, δηλαδή μπορείς να βγάλεις και Titanic Hydra. Ίσως, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ έχει φάει ένα περίεργο buff το Titanic Hydra, άμα δείτε. Δίνει 1% damage ανάλογα με το health σου. 1% του health σου πάει στο attack damage. Δηλαδή αν έχεις 1000 health παίρνεις 10. Αν έχεις 5000 health που σηκώνει πάνω κάτω ένα tank που βγάζει τέτοιο, π.χ. ας πούμε Sion. Μετά πας απλά tanky, δηλαδή εξαρτάται βέβαια, αλλά tanky και sustain, δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις κάτι άλλο. Το death dance ας πούμε δεν είναι κακό item, αλλά μόνο αν έχεις να αντιμετωπίσεις πολύ armor. Δεν είναι πολύ κακό item το death dance, αλλά δεν είναι και τόσο καλό. Το Blathester επίσης δεν είναι καλό. Δεν ξέρω το Ravenous Hydra αν μπορείς να βγάλεις το Jax ρε φίλε, αλλά δεν σου δίνει κάτι τρελό, δηλαδή και πάλι, οκ, okay, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι αυτό είναι το Jax build. Απλά η διαφορά είναι ότι πλέον δεν μπορείς να βγάλεις πολύ CDR, που αυτό είναι αρκετά επίπονο για το Jax, αλλά αφού αυτό είναι, αυτό θα έχουμε, ξέρω εγώ. Και παίζει με το attack με το sustain, δηλαδή πρέπει να δίνεις shot attacks. Critical στο Jax με τίποτα, δηλαδή. Μπορείς να βγάλεις μέχρι και αυτό αν θέλεις damage ρε παιδί μου. Αν και εντάξει. Δεν έχουν δοκιμάσει η Λάοι ακόμη. Η Λάοι με ποιο item θα την παίζαμε. Τι ήταν η τέτοια ρε. Τι θες ήταν αυτό που έκανε. Ο Echo για κάποιο λόγο κάνει άπλο damage. Δεν έχω καταλάβει γιατί αλλά. Ωραία πως την γάμω. Εντάξει μας έπρεξε ρε Μοργάνα. Μαλάκι κολόμορο. Thank you, Gabi.